Βρισκόμαστε εδώ έξω από τα γραφεία της Do Valium, συνδικαλιστές, συνάδελφοι και συναγωνιστές από διάφορους κλάδους και σωματεία, για να υπερασπιστούμε τη λαϊκή κατοικία ως δικαίωμα των εργαζόμενων και όχι ως εμπόρευμα, όχι ως λία των αρπακτικών, των μεγάλων φαν, των πολυεθνικών και των τραπεζών. Δεν θα επιτρέψουμε κανέναν πληστηριασμό λαϊκής κατοικίας, κανέναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, που εδώ και χρόνια μοχθεί η εργατική λαϊκή οικογένεια για να την αποκτήσει και γίνεται βέβαια έρμεο με βάση όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενοι, προς όφελος των τραπεζικών ομίλων και των φαντς, για να συνεχίζουν να βγατίζουν τα κέρδη τους. Καλούμε όλη την εργατική τάξη και το λαό σε ετοιμότητα ενάντια στους πληστηριασμούς κατοικιών μέσα από τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς, τους συλλόγους εργαζομένων, στους χώρους δουλειάς και στις συνοικίες, σε ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια σε αυτή την βάρβαρη επίθεση. Και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξέλιξης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια έξωσης λαϊκής οικογένειας στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου από το πρωί αστυνομικές δυνάμεις έχουν φτάσει στο χώρο. Απετράπηκε πριν λίγες μέρες η έξωση, τώρα γίνεται νέα προσπάθεια. Πληροφορίες λένε ότι στο χώρο φτάνει και εισαγγελέας. Συναγωνιστές μας πολλοί και συναγωνίστες βρίσκονται ήδη στο χώρο. Αυτά. Και εκφράσατε και τα συλληπιτήρια σας νωρίτερα και για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ναι, σήμερα τα ξημερώματα συνέβη αυτό το δυστύχημα, το πολύ νεκρό. Σκοτώθηκε αυτός ο κόσμος, επιβάτες και εργαζόμενοι σαν αμαξοστοιχίες μέσα. Δεν είναι ώρα και στιγμή να δικάσουμε κάποιον, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι πως σε τέτοιες συνθήκες ή μάλλον υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα. Εκεί όπου πατάει το ποδάρι της ιδιωτική πρωτοβουλία, φαίνεται δηλαδή από τις δηλώσεις της ίδιας της εταιρείας, που δεν γνωρίζει ακόμα και τώρα το πόσοι επιβάτες ήταν μέσα στην αμαξοστοιχεία ή και το πόσα είναι τα θύματα.